πιστεύω ότι αυτή η εξωστρέφεια του θεάτρου είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί το κοινό, όπως βλέπετε από τη σκηνή, είναι πολύ κοντά και έχει δυνατότητα και να μας βλέπει και να μας ζήσει. Του μιλάμε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Το είδα μάλιστα στο Facebook 4 και 4 το μεσημέρι και επειδή λέω αγώνας ρητορικής, κάτι δεν το έχω ξαναδεί. On the fly ετοιμάστηκα και ήρθα. Μενόντας τώρα να εξηγήσουμε λίγο για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε δει. Ναι, παρακαλώ. Κάτι δωρεάν και ωραίο. Σαν να λέμε κάτι σαν το νόημα της ζωής. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα. Κακά τα ψέματα. Μόνο ο πολιτισμός και η παιδεία μπορεί να μας βγάλει από την κρίση. Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή που ο κόσμος πραγματικά έχει αρκετά προβλήματα, είναι σημαντικό να προσφέρουν έτσι τόσο σημαντικές ενέργειες στον κόσμο για να μπορέσει λίγο να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Αισθάνεται μια μυστηριώδη αρμονία συγγενική της μουσικής. Ίσως η σύνδεση ένας του ουρανού πάνω θέμου και ηθικού νόμου εντός μου. Όσο θέλετε να ακούς προσεκτικά κάποιον, τα επιχειρήματα του οποίου ακόμα και τα ψεύτικα, τα ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Συννεφιά σήμερα. Φυσάει στα ανατολικά. Νομίζω ότι θα έχουμε βροχή. Θα έχουμε. Πού βρήκα τον πληθυντικό. Καμιά εκατοστή βήματα πιο πέρα στρίβεται μέσα και πιάνεται τη μεγάλη ανηφόρα που πάει για το σπίτι. Σιγά σιγά τα κατάφερε και με φερό στα χάνια. Τουρτουριστά μπινελίκια. Καθώς ο Σπύρος φορούσε τα παπούτσια του για να βγει έξω για να ψάξει μπας και βρει τον ύπνο που είχε χάσει. Γενικά αγαπώ τη λογοτεχνία. Νομίζω ότι ακούγοντας τέτοια πράγματα υπάρχει διέξοδος, γιατί βλέπεις τα πράγματα σε μια συνολικότερη εικόνα και δεν σε πιέζει τόσο πολύ η καθημερινότητα.